Την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι έρευνε γύρω από την κλοπή τριών εκατομμυρίων κυβικών νερού στο φράγμα Φανερωμένη, τονίζει ο Γρηγόρη Νικολιδάκης, ο οποίο κατέθεσε μήνυση στον Σαγγελέα κατά του του ΕΒΑΛΦΑ αλλά και κατά παντό υπευθύνου. Σε κάθερα τα πράγματα για μένα από αυτό που εγώ με τη λίγη εμπειρία μου είναι από το αγωγό εκτόνωση έχουν μπει αγωγοί οι οποίοι παίρνουν το νερό και το διαχετεύουν στα δίχτυα ή στι δεξαμενέ του το ΕΒ ΑΖΟΝΗ, δηλαδή το ΕΒ Ντιμπαχίου. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο. Α έρθουν οι μηχανικοί, α έρθει η περιφέρεια να ολοκληρωθούν οι έρευνε. Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, οι τελευταίε πληροφορίε αναφέρουν την ύπαρξη και δικτύων παροχή νερού σε ιδιώτε εκτό του ΕΒ Ντιμπαχίου σε περιοχέ που η φυσική ροή του νερού με μπαϊμπά από το κεντρικό αγωγό δεν μπορούσε να φτάσει. Με αντιοστάσια που φτιάχτηκαν επίση παράνομα, όπω στην ευρύτερη περιοχή στο Μαγαρικάρι, όπου ιδιωτικέ γεωτρήσει έχουν εκπνεύσει, νερό έφτασε με τιμή από 50 έω 60 λεπτά του ευρώ και σε ιδιωτικέ παροχέ, εκτό μελών του ΤΟΕΒ την Πακίου, με τι εισπράξει αντίλωτε στο ΤΟΕΒ, δηλαδή επί τη ουσία μαύρα, ενδεχομένω επιπλέον έσοδα για τον φορέα, όταν οι άλλοι δύο ΤΟΕΒ στην περιοχή είναι λειτουργικά ζημιογόνοι. Έκανα μήνυση στο Ισαγγελέα ονομαστική μήνυση και κατά παντός υπευθύνου από εκεί και πέρα. Θα τελειώσει η έρευνα και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Όπως προέκυψε από τις εξκαφές, σε τρία σημεία έχει παραβιαστεί ο κεντρικός αγωγός που εξυπηρετεί τους τρεις το ΕΒ της περιοχής και με μπαϊμπάς υπόγειες σωληνώσεις το νερό δημιουργούνταν παράνομα σε δίκτυα ενός το ΕΒ. Υπόθεση που έχει βάθος χρόνου και αποτελούσε για πολλούς κοινό μυστικό. Με τι ευθύνε να είναι πολυεπίπεδες. Είναι ξεκάθαρο και αυτό πρέπει να τελειώσει. Ένας Δήμος των 25.000 κατοίκων δεν μπορεί να διοικείται από 4 το ΕΒ. Ξεκάθαρα. Αν δεν γίνει ένα το ΕΒ ενιαίο, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει τουλάχιστον ένα ΓΟΕΒ. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των το, το ΕΒ με ζητούμενο να υπάρξει συνεργασία με στόχο την αποφυγή του χειρότερου σενάριου για το νερό το φετινό καλοκαίρι. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει προχύψει και εξαιτία τη ανομβρία και εξαιτία τη μη σωστή διαχείριση που γίνεται, που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σοβαρά τη μη σωστή διαχείριση. Αυτό το οποίο εμεί θα συμβάλλουμε είναι να δοθεί μια άμεση χρηματοδότηση και να διεκδικήσουμε και από τα συναρμόδια Υπουργεία και άλλη χρηματοδότηση για το άμεσο και να δούμε μετά μέσα από συνεννόηση, καλή συνεργασία μεταξύ όλων των ΔΟΕΒ και του Δήμου, ε, να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το πώς θα βγει η χρονιά. Ο Δήμος Φεστού δρομολογεί τις διαδικασίες για την ανώριξη και αξιοποίηση τριών γεωτρήσεων για τις ανάγκες άρδευσης ενώ ταυτόχρονα τρέχει τι διαδικασίε για την ανώρηξη γεώτρηση για τι ανάγκε σύνδρευση στα νότια παράλια. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτέ τι τρει γεωτρήσει. Σα είπαμε στην περιοχή τη Γαλλιά θα είμαι τουλάχιστον ακόμα άλλε δύο με τρει γεωτρήσει. Η ΔΕΗΑ από αύριο θα βάλει μπροστά τι διαδικασίε προκειμένου να ανοίξει τη γεώτρηση για να ενισχύσουμε τα νότια παράλια. Αλλά το άμεσο για να μην καταστραφούν οι άνθρωποι είναι ένα ποσό ακόμα μετά τα χρήματα που είπε ο κύριο Περιφερειάρχη 500 με 600.000 ευρώ. Η Περιφέρεια Κρήτη διαθέτει το ποσό των 180.000 ευρώ με τον Δήμαρχο να ξεκινά από αύριο σειρά επαφών στην Αθήνα με στόχο την εξασφάλιση κονδυλίων από τα συναρμόδια Υπουργεία. Παράλληλα, τονίσει και η ανάγκη να τρέξουν οι διαδικασίε ώστε να δοθεί το φιλί της ζωής μέσω του εμπλουτισμού του φράγματος φανερωμένης από τον πλατή ποταμό. Αν τυχόν δεν ολοκληρωθεί το έργο του πλατή, σας είπα, φοβάμαι ότι σε μερικά χρόνια η λεκάνη της Μεσαράς θα διάσει, άρα λοιπόν όλοι εμείς θα πρέπει να μετικήσουμε γιατί δεν μπορούμε ούτε να καλλιεργήσουμε ούτε να ζήσουμε.